Φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ. Παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Σε λίγο θα δούμε αναλυτικά και τα παρακάτω. Την πάτησε άσχημα ο Κυριάκος με τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη που τους κατηγόρησε για εργαλειοποίηση. Τι του απάντησαν και η αποκάλυψη στην εκπομπή του Λιάγκα για την εντολή Μητσοτάκη μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές. Πώς προσπάθησε να τον δικαιολογήσει ο Πορτοσάλτε που χαρακτήριζε την τραγωδία στα Τέμπη ως θυσία. Βγάζει και γλώσσα ο Έντι Ράμα για την φυλάκιση Μπελέρη. Το μήνυμα που στέλνει στην ελληνική κυβέρνηση η οποία έμεινε στα λόγια του αέρα. Τους κάρφωσε όλους ο πρώην Αμερικανός πρέσβης για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τι λέει για τον Τσίπρα, τον Κοτζιά και τον Μητσοτάκη. Αποκάλυψη από ξένο δημοσιογράφο. Ποιοι πιέζουν τον Ζελένσκι να παραιτηθεί εδώ και τώρα για να τελειώσει ο πόλεμος. Ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Φρένο στην ασυδοσία των φανς και τις κατασχέσεις σπιτιών βάζει μια δικαστική απόφαση βόμβα. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη του την ομολογία του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια και έκρινε ότι η σύμβαση διαχείρισης μεταξύ του φαν και του σέρβισερ πάσχει από ακυρότητα. Η απόφαση που δημιουργεί προηγούμενο προστασίας απέναντι στους πληστηριασμούς αφορά μια περίπτωση κατά την οποία η εγγυήτρια του δανείου δεν κατάφερε να αποπληρώσει παρά μόνο το 75% του ποσού και έτσι το φαντ αποπειράθηκε να κατασχέσει την πρώτη της κατοικία. Ως αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης που εντόπισε ασυδοσία, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, η κατάσχεση και ο πληστηριασμός ακυρώθηκαν. Το έκανε και χειρότερο ο Μητσοτάκης, όπως έχει κάνει ούκο λίγες φορές. Στην εκπομπή του Χατζηνικολάου, ο οποίος τον άκουγε ευλαβικά χωρίς να τον στριμώξει, λες και ήταν ψηφιακός παρουσιαστής, ο Κυριάκος έδειξε τον εκνευρισμό του για τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη. Ο Σύλλογος Τέμπη 2023, μετά την μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάτω από το γραφείο του Κώστα Καραμαλή στις Σέρες, κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου και τα δύο πρώτα ονόματα κατά των οποίων στρέφονται είναι του Μητσοτάκη και του Καραμαλή. Η μήνυση στρέφεται επίσης κατά στελεχών του ΟΣΕ, της Hellenic Train και άλλων. Απέναντι σε αυτές τις αντιδράσεις των συγγενών, ο Κυριάκος στον Χατζηνικολάου τους κατηγόρησε για εργαλειοποίηση λίγες ημέρες πριν τις εκλογές και πως πρόκειται για αδικαιολόγητο θυμό. Τι πάμε που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και πιστεύω ότι και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί, αν θέλετε, τέτοιου είδους συμπεριφοράς. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Ότι επειδή έχουμε εκλογές, οι συγγενείς που ακόμα περιμένουν δικαίωση δεν πρέπει να αντιδρούν για να μην χαλάσει η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα Καραμαλή, αν είναι δυνατόν. Αυτό ακριβώς εννοούσε. Όσο και αν προσπαθούσαν μάταια να τον δικαιολογήσουν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, λέω εκπρόσωποι στον πληθυντικό, διότι το επιχείρημα σκέρτσου ότι ο Κυριάκος δεν αναφερόταν στους συγγενείς αλλά στους συνδικαλιστές χρησιμοποίησε και ο Άρης Πορτοσάλτε. Ο άνθρωπος που είχε χαρακτηρίσει την τραγωδία στα Τέμπη ως θυσία δήλωσε στο Sky να μην ψηρίζουμε τη δήλωση του Κυριάκου για εργαλειοποίηση, γιατί δεν εννοούσε τους συγγενείς. Πρέπει δηλαδή να μας το εξηγήσει ο Σκέρτσος και ο Πορτοσάλτε για να καταλάβουμε τι εννοούσε ο Κυριάκος. Και άντε υποθετικά, για χάρη της κουβέντας, ας πούμε ότι είναι έτσι. Η κυβέρνηση όμως ήταν αυτή που μιλούσε για προσωρινή φθορά λόγω των τεμπών και οι υποστηρικτές της φώναζαν «Δεν θα χάσουμε τις εκλογές για ένα κο τρένο». Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά εδώ και καιρό πως η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει την τραγωδία και τους συγγενείς των θυμάτων. Δεν χρειαζόμαστε το λυσάρι του Πορτοσάλτε για να μας το εξηγήσει. Η απάντηση των συγγενών στους χαρακτηρισμούς Μητσοτάκη ήταν πολύ σκληρή και μεταξύ άλλων δήλωσαν ότι τους προσβάλλει και απέτησαν σεβασμό. Πολύ χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Παύλου Ασλανίδη, που μίλησε στην εκπομπή του Λιάγκα κάνοντας και μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Ο πατέρας του 26χρονου που χάθηκε στα Τέμπη απάντησε στον Μητσοτάκη λέγοντας ότι αν είναι δυνατόν να εργαλειοποιούμε εμείς τα παιδιά μας, ούτε κόμματα είμαστε, ούτε αντιπολίτευση κάνουμε. Κόλλησε εργούν την υπόθεση μέχρι να περάσουν οι εκλογές. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κομάντο των παιδιών μας. Κάθε εβδομάδα θα πηγαίνουμε στον ανακριτή, είπε.
αμέσως μετά προχώρησε και σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη για την διαμαρτυρία στις Σέρρες κάτω από το γραφείο του Καραμαλή. Ήμασταν 2.000 άτομα στην πορεία. Ο Μητσοτάκης, όπως μας είπαν δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, έδωσε εντολή για να μην μπαίξουν τα πλάνα. Να τον πληροφορήσω ότι στους μηνυτές υπάρχουν και πρώην άνθρωποι που τον ψηφίζαν. Και να τον υπενθυμίσω ότι στις Σέρρες ήμασταν 2.000 κόσμος έξω από το γραφείο του Καραμαλή την προηγούμενη εβδομάδα. Και έδωσε εντολή στην ΕΡΤ να μην παίξουν πλάνα. Είχαμε 2.000 κόσμο, έγινε πορεία στις Σέρρες και δεν παίχτηκε πουθενά. Και μας είπαν δημοσιογράφοι της ΕΡΤ ότι υπήρχε εντολή να μην δείξουν τίποτα. Βέβαια, δεν ήταν μόνο η ΕΡΤ που δεν έδειξε τίποτα, ήταν και άλλα μέσα ενημέρωσης, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο, αφού ούτε και τα τοπικά μέσα των Σερρών ανέφεραν οτιδήποτε για αυτή τη διαμαρτυρία και τα οποία τυχαίνει, είναι εντελώς τυχαίο, να διαφημίζουν την υποψηφιότητα Καραμαλή. Έτσι, φίλες και φίλοι, αντιμετωπίζουν την τραγωδία στα Τέμπη. Από την αρχή ως τώρα, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα έχουν λιγότερη φθορά, πώς θα θάψουν το θέμα και πώς θα τη βγάλουν καθαρή, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Ο Κυριάκος, που διατυπανίζει την ελευθερία του τύπου, όπως ακούσατε πριν, έδωσε εντολή να μην παίξουν οι διαμαρτυρίες για τα Τέμπη. Και εφόσον έδωσε αυτή την εντολή στην κρατική τηλεόραση, υποθέτω ότι το ίδιο έκανε και σε άλλα μέσα ενημέρωσης που επίσης δεν έδειξαν τίποτα. Αυτό όμως είναι μια δική μου υπόθεση και θα ήθελα σε αυτό το σημείο πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας. Μπορείτε να πείτε την άποψή σας με ένα σχόλιο. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ο Κυριάκος έδωσε εντολή και σε άλλα μέσα ενημέρωσης να θάψουν το θέμα, ναι ή όχι? Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση της ενημέρωσης στην Ελλάδα εν έτη 2023. Ρεπορτάζ με εντολές και λίστες σπέτσα, όπως τα 9 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν λίγο πριν κλείσει η Βουλή. Ευθύνη όμως για αυτή την κατάσταση, θα το λέω συνέχεια γιατί έτσι είναι, έχουν και αυτοί που συνεχίζουν να παρακολουθούν τα συγκεκριμένα μέσα και ας δηλώνουν κατά 91% ότι δεν τα εμπιστεύονται. Μόνο εδώ φαίνεται να έχουν πέρασει οι εντολές και τα λόγια του Κυριάκου, γιατί στον Έντι Ράμα δεν έπιασαν. Η προειδοποίηση με λόγια του αέρα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας αν δεν αφήσει ελεύθερο τον Μπελέρη άφησαν αδιάφορο τον Αλβανό Πρωθυπουργό που απάντησε με θράσος. Ο Ράμα, απορρίπτοντας την προειδοποίηση Μητσοτάκη, είπε ότι αυτή έγινε λόγω προεκλογικής περίοδου και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να δείξει αυτοσυγκράτηση και όχι εμπριστική ρητορική. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Νίκο Δένδια, συμπλήρωσε ο Έντι Ράμα, που δεν παρέλειψε να προσβάλλει τη νίκη του Μπελέρη, λέγοντας ότι κέρδισε με μία χούφτα ψήφους. Σε απλή μετάφραση, ο Αλβανός Πρωθυπουργός μας είπε ότι τον καλομάθαμε με τις συνεργασίες και τις φιλίες και τώρα μας έχει γραμμένους. Και αυτό το απέδειξε και με έναν ακόμα τρόπο. Έδωσε εντολή σε μπουλντόζες να πάνε σε χωριό της Ομογένειας και να γκρεμίσουν τα σπίτια των Ελλήνων. Έχω λοιπόν μία πρόταση. Εφόσον μου γράφουν ορισμένοι κάθε τόσο που χαλιούνται με την κριτική που κάνουμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, και μου ζητάνε να κάνω και προτάσεις, λες και είμαι πολιτικός. Πάλι δεν θα χαλάσω το χατήρι στους συγκεκριμένους. Ορίστε λοιπόν, πρόταση. Μία ισχυρή κυβέρνηση θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να δώσει τελεσίγραφο στον Έντι Ράμα. Ή σταματάς τώρα αυτά τα κόλπα που κάνεις και αφήνεις ελεύθερο τον Μπελέρη, ή θα έρθει ο ελληνικός στρατός να επιβάλλει τα δίκαιά μας. Δεν είναι όμως μόνο η αλβανική προκλητικότητα που δεν παίρνει από λόγια, έτσι αντιμετωπίζουμε και την τουρκική και τα αποτελέσματα είναι ακριβώς τα ίδια. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στο Sky, διατύπωσε τη στάση που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση, ενώ επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία για τους εξοπλισμούς. Όλα αυτά θα μας τα πει αναλυτικά ο συνάδελφος Κοσμάς Καραΐσκος από το turkikanea.gr. Επίσης θα ακούσουμε και πώς έγινε νοθεία στις τουρκικές εκλογές, αλλά και πολλές άλλες σημαντικές ειδήσεις. Αμέσως μετά θα δούμε την αποκάλυψη που έκανε ο πρώην Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα για τον Τσίπρα, τον Κοντζιά και τον Μητσοτάκη σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών, όπως και ποιοι πιέζουν τον Ζελένσκι να παραιτηθεί για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Τζανακόπουλος,
αναφέρθηκε στους εξοπλισμούς που κάνει η Ελλάδα επί της κυβερνήσεως του Μητσοτάκη και ουσιαστικά επέκρινε την κυβέρνηση, διότι όπως είπε, τα όπλα τα οποία αγοράζουμε σε δαπάνες είναι πολύ περισσότερα ακόμα και από αυτά της πρώτης δεκαετίας του αιώνα, όταν το ΑΕΠ της χώρας ήταν κοντά στα 200 δις. Μάλιστα, είπε την εξής απίστευτη, τρέψτε μου την έκφραση, πατάτα. Είπε ότι εμείς, λέει, όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος, θα τους ακυρώσετε τους εξοπλισμούς, τι θα τους κάνετε. Και είπε ότι εμείς είμαστε υπέρ της αποκλιμάκωσης με την Τουρκία. Συγγνώμη κύριε Τζανακόπουλε, αλλά αυτό είναι κάτι που χρειάζεται δύο. Η Τουρκία δεν έχει καμία διάθεση να συνδιαλλαγεί επί εις όρης. Η Τουρκία είναι επεκτατική, έχει νεοοθωμανικά οράματα και οι εξοπλισμοί που κάνει, είτε αγοράζοντας είτε αναπτύσσοντας τη δική της αμυντική βιομηχανία, δεν έχουν να κάνουν σχέση μόνο με την Ελλάδα φυσικά. Η Τουρκία, να θυμίσουμε ότι έχει στρατό στη Σομαλία, στη Λιβύη, στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στο Αζερμπαϊτζάν, ακόμα και στο Πακιστάν έχουν κοινές τουρκοπακιστανικές μονάδες. Άρα, η ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης της Τουρκίας είναι σχεδόν ανεξάρτητη από την Ελλάδα. Το διακύβευμα είναι αν εμείς θα έχουμε την αποτρεπτική ισχύ ώστε να μην γινόμαστε υποχείριά της. Διότι όταν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ισχύως, φυσικά και θα αναγκαστούμε να υποταχτούμε. Διότι αλλιώς θα συντριβούμε, κύριε Τζανακόπουλε, το καταλάβατε. Πάμε τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης να δούμε. Φυσικά και ήταν πολύ καλοί αυτοί οι εξοπλισμοί που έγιναν. Μακάρι να συνεχιστούν. Μακάρι να συνεχιστεί επίσης και η όποια τέλος πάντων ανάπτυξη της ντόπιας αμυντικής βιομηχανίας, γιατί ως τώρα δεν έχουμε δει να γίνονται σοβαρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από τόσους εξοπλισμούς που κάναμε, μετά από τα Ραφάλ, φτάσαμε στο σημείο στο Πάσχα να μην γίνονται επισκέψεις σε ακριτικά νησιά για να μην θυγεί ο Σουλτάνος. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή είναι η κατάντια. Γι' αυτό έγιναν εξοπλισμοί. Αν δηλαδή μετά από τόσους εξοπλισμούς δεν κάνουμε ούτε αυτό το στοιχειώδες που αποτελεί ούτως ή άλλως και κυριαρχικό μας δικαίωμα, είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι αν χρειαστεί πραγματικά θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα όπλα? Διότι καλά τα όπλα, αλλά πρέπει και κάποιος να πάρει την απόφαση. Δεν είμαστε φιλοπόλεμοι, αλλά όταν ο άλλος υπερβεί το Ρουβίκονα, φυσικά και πρέπει να αντιδράσεις. Άρα δεν αρκεί μόνο η αγορά των όπλων, χρειάζεται και πρώτα απ' όλα το ηθικό. Ηθικό και σε επίπεδο κυβέρνησης, που δεν το βλέπουμε καθόλου, αλλά φυσικά και σε επίπεδο λαού. Αρκετοί δημοσιογράφοι στην Τουρκία, μάλλον περισσότεροι εκτός Τουρκίας, ελάχιστοι εκτός Τουρκίας, μιλάνε πλέον για νοθεία στις τουρκικές εκλογές. Για παράδειγμα, είδαμε πως ένα εκλογικό τμήμα στον Διαρμπακύρ, που είναι κουρδική περιοχή, πήρε 233 ψήφους εκεί πέρα, το φιλοκουρδικό κόμμα, αναμενόμενο. Ναι, αλλά στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου, που είναι ο επίσημος φορέας που περνά τα αποτελέσματα, είδαμε ότι οι 233 ψήφοι περάστηκαν στον Μπαχτσελή το κόμμα, στο ΜΕΧΑΠΕ. Τι βολικό αυτό για τον κουβέρνο, έτσι δεν είναι? Επίσης είδαμε ότι σε ένα άλλο εκλογικό τμήμα, στη Μενεμένη, στον νομό Σμύρνης, ενώ στο πρακτικό του δικαστικού αντιπρόσωπου φαίνεται ότι το ΜΕΧΑΠΕ του Μπαχτσελή πήρε 7 ψήφους, το ίδιο εκλογικό τμήμα στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου, εκεί πέρα φαίνεται ότι το κόμμα του Μπαχτσελή πήρε 112 ψήφους. Αλλά και πέρα από αυτά που ενδεχομένως να πει κάποιος ότι είναι μεμονωμένα παραδείγματα, εμφανίστηκε σήμερα επίσημος εκπρόσωπος του κόμματος της αντιπολίτευσης, του Κιλιτσδάρογλου δηλαδή το κόμμα, και είπε ότι εντοπίσαμε διαφορές σε βάρος του δικού μας κόμματος και σε βάρος του κόμματος της Αξενέρ σε 4.825 εκλογικά τμήματα. Αλλού, λέει, μπορεί η διαφορά να είναι μία ψήφος, δύο ψήφοι, 10 ψήφοι, αλλού όμως είναι 100 και 300 ψήφοι. Τώρα, πόσο είναι διατεθειμένοι να το τραβήξουν, αμφιβάλλουμε γι' αυτό, αλλά μένει να το δούμε. Ο Ερντογάν έδωσε μια συνέντευξη σε φιλοκυβερνητικά κανάλια και ανάμεσα σε άλλα τον ρώτησαν για την εξωτερική πολιτική. Εκεί λοιπόν ανέφερε ότι εμείς συνομιλούμε με όλους, με Ρωσία, με Κίνα, με Αμερική και με όλο τον δυτικό κόσμο. Ανέφερε πως εγώ δεν έχω κανέναν ηγέτη στον κόσμο με τον οποίο να είμαι παρεξηγημένος. Με όλους μιλάω. Εμείς, λέει, δεν είμαστε της άποψης του κόμματος JHP, δηλαδή για να ελκύσω μια χώρα δίπλα μου, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγκαταλείψω, να πετάξω στην άκρη τη Ρωσία. Γιατί, λέει, διότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον της πατρίδας μου. Αυτό είπε ο Ερντογάν και συγγνώμη, αλλά σε εμάς φαίνεται απόλυτα λογικό. Μακάρι κάποτε και οι Έλληνες αξιωματούχοι να δρούνε ανάλογα. Δηλαδή, να δρούνε όχι με βάση το τι συμφέρει τους ίδιους ή την παράταξή τους, αλλά με βάση το συμφέρον της πατρίδας. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ο Τσαβούσογλου είχε πει ότι εμείς έχουμε
10 δις εξαγωγές στη Ρωσία. Έχουμε 7 εκατομμύρια Ρώσους τουρίστες που έρχονται στην Ατάλεια. Όλοι αυτοί τι θα γίνουν? Ποιο θα είναι το συμφέρον δηλαδή που θα έχω εγώ αν εφαρμόσω κυρώσεις στη Ρωσία? Στα γραφεία και στα σπίτια δύο Τούρκων δημοσιογράφων ανταποκριτών της εφημερίδας Σαμπάχ και το Αχαμπέρ, η γερμανική αστυνομία έκανε έφοδο. Μετά από καταγγελία, λέει, που έκανε ένας δημοσιογράφος ο οποίος κοίταται κοντά στην κοινότητα Γκιουλέν, κατηγορείται πως είναι γκιουλενιστής. Δεν έχει αναφερθεί ακόμα γιατί, για ποιο λόγο έγινε η έφοδος. Πάντως ως τώρα έχουν κατασχεθεί και υπολογιστές και κινητά. Κάτι ανάλογο δεν έχει γίνει ποτέ στην ελληνική Θράκη. Ποτέ δεν έχει γίνει. Φαίνεται όλοι στην ελληνική Θράκη οι μειονοτικοί δημοσιογράφοι είναι αφιερωμένοι στον αγώνα για την ενημέρωση. Κοσμά, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τους Τσίπρα, Κοντζιά και Μητσοτάκη κάρφωσε ο Τζέφρι Πάιατ στο βιβλίο του για την ελληνοαμερικανική διπλωματία. Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας αποκάλυψε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε ιδέα μέχρι και τελευταία στιγμή για τα σχέδια Κοντζιά, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έτριβε τα χέρια του που θα υπέγραφε άλλος αντί για αυτόν. Όπως λέει, στη Νέα Δημοκρατία, παρά τις ενστάσεις που είχαν τότε, σήμερα είναι ικανοποιημένοι που κάποιοι άλλοι υπέγραψαν την συμφωνία αντί για αυτούς. Σημαντικό είναι και το υπονοούμενο που αφήνει για τον Τσίπρα. Ότι δηλαδή, χωρίς να γνωρίζει τα σχέδια Κοντζιά μέχρι και την τελευταία στιγμή, τελικά έβαλε την υπογραφή του. Μην το προσπερνάμε έτσι κι αυτό. Σε μια άλλη αποκάλυψη τώρα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σέιμουρ Χέρς γνωστοποίησε ότι μια ομάδα κρατών της Ευρώπης με επικεφαλή στην Πολωνία προτρέπει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, πιέζει είναι η σωστή λέξη, να σταματήσει άμεσα τον πόλεμο και αν χρειαστεί να παραιτηθεί. Η ομάδα που αποτελείται από κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής με μπροστάρι την Πολωνία ασκεί μυστικές πιέσεις στον Ζελένσκι με τελικό στόχο, όπως είπαμε, τον τερματισμό των γεγονότων. Προφανώς πίσω από αυτή την προσπάθεια συντονιστής είναι η Αμερική. Εξάλλου, Αμερικανός είναι ο δημοσιογράφος που έκανε την αποκάλυψη και οι χώρες που πιέζουν τον Ζελένσκι δεν θα το έκαναν εάν δεν είχαν πάρει προηγουμένως το πράσινο φως. Επιστροφή στα δικά μας, μυστήριο παραμένει η πηγή της έντονης οσμής φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Το φαινόμενο προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και έφερε την επέμβαση της ΕΔΑ Αττικής. Το περίεργο είναι ότι η εταιρεία, μετά από ελέγχους και παρεμβάσεις που πραγματοποίησε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οσμή δεν σχετίζεται με το δίκτυο φυσικού αερίου και κάποια διαρροή. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε όμως, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, πρέπει να κάνετε εγγραφή. Πατήστε και τον καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποίησεις. Όσοι έχετε γραφτεί, ελέγξτε. Αν παραμένετε εγγεγραμμένοι και αν το κάνετε σωστά, πάντα υπάρχει λόγος που το επαναλαμβάνω. Από εμένα, να έχετε μια καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια χαρά.